αυτές. Δεν είναι απλά μια αντιπαράθεση πολιτικών επιχειρημάτων. Σύσσωμη η αντιπολίτευση πλέον σας κατηγορεί για παρακράτος, σας κατηγορεί για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, σας κατηγορεί για αυταρχικές συμπεριφορές. Ταυτόχρονα σε υψηλούς τόνους μίλησε χθες και ο Πρωθυπουργός και απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και το ερώτημα είναι πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω, πώς θα πάμε εδώ, καθώς είστε και συζητάτε και λέτε πάμε να δούμε τι θα γίνει με το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Βλέπετε ένα τόπο μίνιμουμ συνένεσης, συνομιλίας με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις? Κοιτάξτε, δεν έχω συνηθίσει ποτέ να παρεμβαίνω και να διακόπτω τους συνομιλητές μου. Θεώρησα όμως, και το επαναλαμβάνω, άθλιο και χυδαίο τον παραλληλισμό αυτών. Λυπάμαι που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπόθηκε και από τους άλλους συνομιλητές μου. Ο κ. Καρκατσούλης είπε για Βαϊμάρη. Και, να το επαναλάβω. Ναι, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω όμως, αν θέλετε. Όταν αναφέρεστε σε ένα όνομα, όχι, μα και ο κύριος Μανιάτης πήγε για... Πάμε λίγο να δούμε η απάντηση. Τι θέλω να πω, ναι. Ακούστε. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Σκληρή αντιπαράθεση όσο θέλετε, σε όποιο επίπεδο θέλετε. Στην αριστερά όμως να μιλάνε για φασισμό και παρακράτος, αυτό δεν το δέχομαι με τίποτε. Με τίποτε. Αυτοί οι οποίοι έχουν κυριολεκτικά, πώς να το πω, σημαδέψει τη σύγχρονη ιστορία με αυτές τις μεθόδους. Με τίποτε λοιπόν. Πρώτο. Δεύτερο. Για να πάμε να δούμε τα συγκεκριμένα για τα οποία χτίζεται αυτός ο μύθος στα πλαίσια ενός αδυσόπιτου πολέμου, ο οποίος θα εξελιχθεί. Το φασισμό, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, το είπε κύριε Μαντά. Οι φασιστικές μέθοδοι περιέχονται στο περιεχόμενο. Εγώ θα ολοκληρώσω. Διότι κανένας δεν μένει χωρίς κρίση σε αυτόν τον τόπο και χωρίς δημόσια κριτική, τουλάχιστον. Λοιπόν, θα πάω λίγο στο συγκεκριμένο. Γιατί θεωρώ ότι τέτοιο κλίμα, εάν συνεχιστεί, και πολύ φοβάμαι, πραγματικά σας το λέω, γιατί πρόκειται για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο πια, δεν βοηθάει όχι μόνο τη διέξοδο, όχι μόνο τη δημοκρατία, όχι μόνο τους κοινούς τόπους, μας οδηγεί σε άλλα πράγματα. Και δεν θα επιτρέψουμε εμείς πρώτα απ' όλα να οδηγηθούμε σε άλλα πράγματα. Και φαντάζομαι και όλες οι δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Το φαντάζομαι και το ελπίζω. Πάω παρακάτω. Στο συγκεκριμένο. Πόσο καιρός είναι, κύριε Δάρακη, που έχει ψηφιστεί ο νόμος για τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού ταπείου? Περίπου ένας χρόνος. Θυμάστε τι έχει συμβεί σε αυτό το χρόνο? Ψηφίσαμε ένα νόμο που διατάξει του ψήφισε και αντιπολίτευση. Ένα το κρατούμε. Γιατί καθυστέρησε η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που σχεδόν είχαμε συγκλίνει? Διότι καθυστερούσε και εμείς ως συμπολίτευση το περιμέναμε. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος, θα το κρίνει η ιστορία. Καθυστερούσε επί δύο μήνες η εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, και όσοι είναι μέσα στη διάσκεψη των Προέδρων το έχουν ζήσει αυτό, άλλαξε το παραμύθι. Δεν πηγαίναμε πια για μια διαδικασία συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αλλά για έναν εκβιασμό. Πάρτε τον νόμο Παπά, που τι έκανε? Για μία μόνο φορά μετέφερε τις αρμοδιότητες αυτές, διότι με διαδικασία κοινοβουλευτική, με απόφαση της Βουλής, διότι δεν είναι συγκροτήτο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και επειδή λένε για τα νούμερα, για τις άδειες, πέστε μου τι έλεγε ο κύριος Χιτήρης, τι έλεγε ο Αντένα, τι έλεγε ο Ρουσόπουλος για τις άδειες και για την ευθύνη του Υπουργού. Αυτή ήταν η αντισταγματική εκτροπή? Για να καταλάβω δηλαδή. Ή ήταν αντισταγματική εκτροπή, ή δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τέτοιο όρο, μη τήρηση της σταγματικής υποχρέωσης της διάσκεψης των Προέδρων να ορίσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Και γιατί δεν το έκανε πριν από μία εβδομάδα? Γιατί?
Γιατί τι εμποδίζει αυτό το πράγμα στη μία ή στην άλλη εξέλιξη, σας λέω εγώ. Τι εμποδίζει, κύριε Μαντά? Δεν καταλαβαίνω τι εμποδίζει. Εσείς εμποδίζετε. Δεν καταλαβαίνω τι εμποδίζει. Ολοκληρώστε. Λέω και μία φράση. Κοιτάξτε. Είμαστε σε μία δύσκολη φάση. Όμως, έχουμε ήδη ολοκληρώσει την πρώτη αξιολόγηση. Έχουμε οδικό χάρτη σαφέστατο. Θα τηρήσουμε αυτό τον οδικό χάρτη. Και όλα τα άλλα για καταστροφολογίες, για κύκλους που θα κλείσουν, είναι απλώς και μόνο επιδιώξεις, αν μου επιτρέπετε, ενός τμήματος του συστήματος που για πρώτη φορά βλέπει ότι θα είναι ίσο απέναντι στην νομιμότητα. Θα είναι ίσο. Εντάξει, προφανώς δεν είναι παιχνιδάκι. Θα είναι λοιπόν το σύστημα ίσο απέναντι στους νόμους. Όλο αυτό το διαπλεκόμενο και διεφθαρμένο σύστημα θα βρεθεί μπροστά στον νόμο. Τελεία και πάρα. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλή σας μέρα.